Τι έγινε, μίλησε με τον Μουκίδη. Ναι. Βρεθήκατε, τα είπατε. Ναι. Τηλεφωνικά ή από κοντά. Όχι, τηλεφωνικά. Να μην συλλέψω, όχι τίποτα άλλο. Όχι, είχαμε μια επικοινωνία με τον Γιώργο τον Μουκίδη. Η αλήθεια είναι ότι έχει παράπονα μαζί σου. Κυρίως μαζί σου από ένα βίντεο που είχαμε κάνει και είχε συμπερασπιστεί. Εγώ είμαι φακιανικός. Περίμενε. Δηλωμένος είμαι και δεν είχε συμπερασπιστεί το Νότης Φακιανάκη. Ναι. Απλά έχει μία ένσταση στο ότι, ας το πούμε, κατηγορήθηκε ότι το κάνει για τα χρήματα. Λόγους. Λοιπόν, ο ίδιος. Ένα λεπτό. Mm-hmm. Εγώ δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα ότι υποθέτω. Δηλαδή ήταν υποθετικό το θέμα αυτό. Ότι μάλλον, ας πούμε, για να εξαφανιστεί ο άλλος, ότι μάλλον θα ζήτησε λεφτά. Γιατί λέω, εάν μου ζήταγες 1 κιλό καραμέλες, θα σας έδινα. Ναι, αυτό αλλά είπα εγώ. Ο ίδιος ο Γιώργος λέει ότι δεν μπορεί. Αν ήταν οικονομικό, δεν θα εμφανιζόμουν μετά από 13 μήνες να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλώνει ότι και την επόμενη μέρα να εμφανιζόταν ο Νότης Φακιανάκης και να του δίνει 100 χιλιάρικα, δεν θα έπαιρνε πίσω το εξώδικο. Εγώ τι καταλαβαίνω. Αυτοί έχουν κάτι προσωπικό μεταξύ τους. Mm-hmm. Έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι όταν βγαίνει προς τα έξω, ο κάθε ένας από εμάς που είμαστε φαν του Νότη Φακιανάκη, γιατί Νότη Φακιανάκη είμαι φαν εγώ ούτως ή άλλως, δηλαδή γουστάρω να ακούω τα κομμάτια του Μουκίδη για τον Νότη Φακιανάκη, δεν με ενδιαφέρει ποιος τα έχει γράψει, όταν ακούω τον Νότη Φακιανάκη με τα τραγούδια που ξέρω. Όταν λοιπόν γίνεται τέτοιο θέμα, πρέπει να αρχίσουμε υποθετικά. Αφού λοιπόν δεν λέει το θέμα ποιο είναι, αρχίζω εγώ και υποθέτω. Μήπως ζήτησε δανεικά, μήπως έκανε εκείνο, μήπως έκανε το άλλο. Λέω, κάτι έχει γίνει. Κοίτα, εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Επειδή μιλήσαμε μαζί, ναι. Είχαμε έτσι. Για αρκετή ώρα είπαμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί και ενοχλείται όταν τον κατηγορούν για κάποιο λόγο που δεν ισχύει. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση είναι κάθετος, παιδί μου, δεν θέλει καν να υποθέσεις ή να πεις οτιδήποτε ότι το κάνει για οικονομικούς λόγους. Ωραία, οπότε λοιπόν δεν είναι οικονομικοί λόγοι, ναι. Είναι κάποιοι άλλοι λόγοι. Ναι, κάποιοι άλλοι λόγοι είναι που τους έχουν φέρει να έχουν αφήσει διαφόρες κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε κι εμείς το λόγο και την αιτία που οδηγήθηκε το πράγμα όλο εκεί. Κοίτα, η κυριότερη αιτία που απαγορεύει ο Γιώργος Μουκίδης να ξαναπαιχτούν τα τραγούδια του οπουδήποτε. Ναι. Ούτε στο ακροτήρι θέλουν να ακουστούν ούτε πουθενά, ναι. Είναι διότι νιώθει προσβλήθηκε όταν ο Νότης Φακιανάκης είπε τεμπέληδες στους Έλληνες. Λοιπόν, δηλαδή μένει στη θέση αυτή, μένει ότι από πίσω δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ότι μένει υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχει μια απάντηση, ναι. Από τον Νότης Φακιανάκη εξώδικη. Είχε κάποια ανάρτηση ο Γιώργος Μουκίδης στο προφίλ του. Δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομερώς τι του απάντησε. Εφόσον δεν ξέρουμε και εφόσον λοιπόν εδώ τίθεται θέμα ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, κάπου δεξιά-αριστερά, αλλά δεν, με υποθετικά σενάρια δεν πάμε τίποτα, θα κλείσουμε το θέμα εδώ. Θα αφήσουμε λοιπόν τα υποθετικά σενάρια απ' έξω. Οικονομικοί λόγοι δεν είναι από ό,τι είπε ο ίδιος. Αυτό, λοιπόν. Αυτό θέλουμε, ναι. Να τονίσουμε ότι, ότι δεν, δεν υπάρχει, είναι οικονομικοί λόγοι. Και το, ναι. Τόνισε, το ξαναλέμε ότι και 100 χιλιάρικα να του δώσει την επόμενη μέρα ο Νότης Φακιανάκης. Δεν θα τα δεχθεί. Μπορεί να τα πάρει, αλλά για να τα δώσει στο χαμόγελο του παιδιού. Ωραία. Ποτέ δεν θέλει. Οπότε, να πάρει λοιπόν, λεφτά να βάλει στη τσέπη. Δεν είναι οικονομικοί λόγοι, είναι κάποιοι άλλοι λόγοι. Θα θέλαμε κάποια στιγμή εμείς οι φαν του Νότης Φακιανάκη, βρε Μουκίδη, να μάθουμε τους λόγους ακριβώς όμως. Τώρα ότι μου λέει η Έλληνα εδώ ότι τη είπε μόνο ότι. Αυτά που είπε ο Σφακιανάκης εκεί στα Τύρανα που έδωσε στην αυλία. Εντάξει, λοιπόν, να μείνουμε με αυτό και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μάθουμε την αλήθεια. Εγώ πάντως θεωρώ ότι θα τα βρούνε κιόλας. Ναι, εγώ αυτό θα ήθελα, να τα βρούνε, να τελειώνουμε. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε ο ένας το άλλος να κάνουν σχέδια τέτοια. Τέλος πάντων, να είστε καλά, βρείτε τα. Βρείτε τα, γιατί εμείς θέλουμε να ακούμε Νότη Σφακιανάκη με όλες τις επιτυχίες του.